Βλέποντας κανείς εχθές το μεσημέρι δελτία ειδήσεων και δηλώσεις γύρω από το θέμα, πραγματικά ήταν να τραβάει κανείς τα μαλλιά του. Δεν είναι μόνο το υβριολόγιο, είναι η ασυναρτησία, είναι η καταφανής προσπάθεια των πάντων να κανιβαλίσουν όλους τους υπόλοιπους, αρκεί να επιβιώσουν οι ίδιοι. Και όλο αυτό πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο δεν υπάρχει ακόμη. Και ακόμα χειρότερα, ουδείς γνωρίζει εάν εν τέλει ο Ζάεφ θα συμφωνήσει με αυτό. Αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο, Αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο και χωρίς να γνωρίζουμε καν τι πιθανότητες θα είχε αυτό, με όποια μορφή έχει τέλος πάντων, εφόσον φτάσουμε στη διαδικασία της έγκρισης της ψήφισης, εάν είναι καν δυνατόν να ψηφιστεί ή όχι. Στην πραγματικότητα, ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Έτσι, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα και παρόλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε τύπης πολιτική αντιπαράθεση είναι ένας κανονικός κανιβαλισμός. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, Σταύρο. Ο οποίος δυστυχώς, για μας αυτό είναι το πρόβλημα, αντανακλά στην κοινωνία. Έτσι, δεν είναι το αν βρίζεις τον Τσίπρα ως πράκτορα ξένων συμφερόντων ή τον Μητσοτάκη ακροδεξιό και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα στιγματίζει κάθε τέτοιου τύπου πολιτική κατηγορία, στιγματίζει και απόψεις που υπάρχουν στην κοινωνία, πολλές εκ των οποίων είναι ιδιαιτέρως μετριοπαθείς και λογικές και ανεξαρτήτως απόχρωσης, εν πάση περιπτώσει δεν αξίζουν να πάνε στα σκουπίδια. Μισό λεπτό, Σταύρο. Εγώ ξέρω και το έχουμε πει και πολλές φορές ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας της, κακά τα ψέματα. Αλλά η εκμετάλλευση του θέματος για πολιτικούς και κομματικούς λόγους, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι απαράδεκτη πράξη. Γιατί οι πολιτικοί μας πρέπει να σκεφτούν την Ελλάδα και όχι τα κόμματά τους. Αν δεν κάνω λάθος, στις λεγόμενες σοβαρές χώρες που θέλουμε να τους μοιάσουμε, το κόμμα όλων πρωτίστως είναι η πατρίδα τους. Διαφορετικά συμφέροντα εκπροσωπούν, αλλά χωρίς πατρίδα δεν υπάρχει εκπροσώπηση συμφερόντων. Λοιπόν, το να λέει ο ένας προδότη μειοδότη, να λέει ο άλλος εθνική, και την ώρα που όπως σωστά λες δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι κουφό, είναι τρελό. Μα δεν υπάρχει συζήτηση πάνω σε κάτι. Και όλον αυτόν τον καιρό. Έτσι, γιατί αυτή η κόντρα δεν είναι σημερινή, τώρα πως έχει εκθραπεί τελείως. Δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση πάνω σε πράγματα συγκεκριμένα. Όλη η κουβέντα, όλος ο καυγάς έχει στηθεί πάνω σε μια δίκη προθέσεων. Εκατέρωθεν. Έτσι, αυτό το πράγμα δείχνει ότι, ξέρεις, αν αύριο βρεθούμε απέναντι σε ένα σοβαρότερο θέμα, που εν πάση περιπτώσει το έχουμε μέσα στα πόδια μας ήδη, δεν ξέρω πως είναι δυνατόν να αντιδράσουμε ως χώρα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να κουβεντιάσουμε τίποτα σοβαρά. Το βλέπουμε στο θέμα μνημόνιο, το βλέπουμε στο θέμα έξοδος από το μνημόνιο, το βλέπουμε στο θέμα Σκόπια. Φαντάσου τι θα γίνει αν μπλέξουμε και με την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο από τη βάση ως την κορυφή, έτσι, καμία πιθανότητα να φερθούμε λογικά απέναντι σε ένα πρόβλημα, να κάτσουμε σοβαρά να συζητήσουμε. Εγώ δεν λέω να βρούμε κάτι. Έτσι, εγώ δεν περιμένω, το έχω ξαναπεί. Ούτε καν διανοούμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο τύπου συνένεση και σοβαρή αντιμετώπιση. Ας μην κανιβαλιζόμαστε μεταξύ μας. Είναι το ελάχιστο. Η συνένεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν έχει και νόημα να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Μην κανιβαλιζόμαστε. Ναι, τώρα θέλω λιγάκι να σε ρωτήσω. Καταρχάς, οι πληροφορίες που έχετε εσείς είναι ποιες? Ότι χτυπήστε το τηλέφωνο, έχει πολύ δρόμο ακόμα ιστορία. Κοίταξε, υπάρχει ένα ουσιώδες πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζουμε το σχέδιο ακόμη. Ο καθένας μπορεί να υποψιάζει ό,τι θέλει, έτσι. Mm-hmm. Και εγώ υποψιάζομαι διάφορα. Λοιπόν, δεν έχω καμία... καμία διάθεση να πω ότι τα πάντα είναι ήρεμα και θα έρθει ένα σχέδιο το οποίο θα έχει ντε και καλά λογική προς την εφαρμογή τους χρόνους του κτλ. Λέω απλώς ότι έχουμε ένα κλειδί το οποίο σχετίζεται κατά βάση με το θέμα της πρόσκλησης στο ΝΑΤΟ. Και να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αυτό. Το σχέδιο μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Για μένα το σημαντικότερο είναι ο τρόπος εφαρμογής. Ξέρουμε ήδη, τουλάχιστον εκ διαρροών πληροφοριών δημοσιευμένων κτλ. Κτλ. Ότι θα έχουμε μία λύση σε στάδια. Έτσι. Δεδομένο τι είναι. Δεδομένο είναι ότι από τη στιγμή που
θα πέσει το τηλεφώνημα και θα πάνε στις πρέσπες να υπογράψουν μια συμφωνία κατά 99% σε επίπεδο υπουργών και όχι πρωθυπουργών πάντως. Έτσι θα είναι κάτι σαν αυτό που λέμε προκαταρκτική συμφωνία, γιατί η τελική θα υπογραφεί μόνο μετά την κύρωση από τα κοινοβούλια, κάτι το οποίο θα γίνει από Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, υπογράφεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ακολουθήσει ένα δημοψήφισμα. Αφού κυρωθεί από τη Βουλή των Σκοπίων, θα έρθει εν συνεχεία και στη Βουλή της Αθήνας. Εκεί θα υπάρξει ή θα υπάρξει εν τέλει συμφωνία. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι μεσολαβεί μία πρόσκληση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακόμα και αν υπάρξει μπορεί εν συνεχεία να μπλοκαριστεί επάπειρον εφόσον η συμφωνία δεν τηρείται κλπ. Όμως το μεγάλο πρόβλημα λέγεται πρόσκληση από το ΝΑΤΟ. Διότι η πρόσκληση ισοδυναμεί με ένταξη. Δεν υπάρχουν βέτο τα οποία μπορεί στη συνέχεια να προβάλλει η Ελλάδα και να μπλοκάρει οτιδήποτε. Άπαξ και έρθει η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ, τελείωσε. Τα Σκόπια είναι μέσα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε αυτή η συμφωνία που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών τι ακριβώς προβλέπει γι' αυτό. Διότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι εφόσον τα Σκόπια πάρουν το ΝΑΤΟ, εν συνεχεία θα είναι στο χέρι τους και στη διακριτική τους διάθεση η εφαρμογή ή μη εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό λέω, ας δούμε αυτό το ρημάδι το σχέδιο, διότι μπορεί να έχουμε από πολύ περισσότερες έως πολύ λιγότερες ενστάσεις από εκείνες που έχουμε σήμερα. Πες μου τώρα κάτι, σε παρακαλώ. Πάω πρώτα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εσύ μια χαρά το έχεις περιγράψει, μακεδονική σαλάτα. Το ποντίκι εννοώ, οι συνεργάτες όλοι. Πρώτα στο κυβερνητικό στρατόπεδο πάω καταρχάς ανάμεσα στους δύο εταίρους. Περνάει από τους ΑΝΕΛ? Όχι. Όχι. Πάω τώρα στο στρατόπεδο, το αμιγός, να το πω έτσι, ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις την αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επίγνωση ότι το Σκοπιανό, τώρα που ετοιμάζεται να πει και το αφήγημα της εξόδου από το μνημόνιο τον Αύγουστο, μπορεί να τον γκρεμίσει? Δεν είμαι βέβαιος. Έχω μία αίσθηση ότι στο μαξί μου επικρατεί μια παράξενη, να την πω, παράξενη, ας την πούμε έτσι, μια παράξενη σιγουριά, ότι η όποια πολιτική ζημιά είναι αντιμετωπίσιμη. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε υποεκτίμηση του κινδύνου, σενάριο πρώτο, είτε στη βεβαιότητα ότι ο τύπος συμφωνίας που φέρνει, ναι, θα είναι τέτοιος ώστε θα προκαλέσει μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα στο απέναντί του. Α, μάλιστα. Αυτό δεν, γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς με καμία βεβαιότητα εάν δεν δει το σχέδιο λύσης αυτού του πράγματος. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση και πάω πρώτα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Επειδή είσαι χρόνια πολιτικός συντάκτης, ας αφήσουμε τώρα τις κορώνες ένθεν κακήθεν. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, έχεις καταλάβει ποια είναι η γραμμή επί του θέματος της νέας δημοκρατίας? Είναι μία, είναι δύο, είναι τρεις, είναι κάθε δύο μέρες διαφορετική? Ποια είναι η γραμμή? Στο εσωτερικό του κόμματος οι απόψεις είναι πολλές. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο διαρκώς η κυβέρνηση προσπαθεί να προβάλλει αυτή την πολλαπλότητα απόψεων. Σε επίπεδο ηγεσίας το πράγμα είναι, νομίζω, εντελώς ξεκάθαρο. Δεν ψηφίζουμε καμία λύση, ακόμα και αν κατά βάση συμφωνούμε με αυτήν. Ναι. Μπορώ να στο τραβήξω ακόμη περισσότερο, ακόμα και αν είναι καλύτερη του κόσμου, εάν δεν ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης, σε προσωπικό πια επίπεδο, λέει ότι δεν σκοπεύω να κανιβαλιστώ από τους ΑΝΕΛ. Δεν σκοπεύω να αφήσω χώρο και περιθώριο σε ένα κόμμα της δεξιάς να με διαλύσει. Πιθανότατα έχει στο νου του ότι δεν είναι μόνο η ΑΝΕΛ το πρόβλημα. Έτσι. Είναι και η Σαμαρική πτέρυγα, είναι και η πτέρυγα εκείνων οι οποίοι από παράδοση δεν διανοούνται καν ότι μπορεί να υπάρξει το όνομα Μακεδονία σε οποιαδήποτε παραλλαγή στην ονομασία της Φύρων. Άρα λες ότι έλκει περισσότερο το ακροατήριο η απόφαση της ηγεσίας και ο λιγότερον
αν είναι προς το συμφέρον. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι καλύτερη συμφωνία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Πάμε και. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι για τη συγκεκριμένη στάση και την αιτιολόγησή της υπάρχει ενημέρωση και των ξένων παραγόντων, ιδίως των Ευρωπαίων, οι οποίοι επήγονται για τη λύση. Μάλιστα. Αχ, μακεδονική σαλάτα και στο κίνημα αλλαγής όμως. Έχουμε 6 συναρχηγούς, οι 4 θα έλεγα ότι φαίνεται να είναι γκύτερες απόψεις Τσίπρα Κοτζιά. Η Φόφη όμως έχει άλλη άποψη. Και ο Ανδρουλάκης. Και ο Ανδρουλάκης. Καλά τα ανοιχνεύω. Στην πραγματικότητα ναι, πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι μεταξύ του κατά και να δούμε τη λύση. Στην πραγματικότητα η Φόφη γεννηματά δεν έχει την παραμικρή όρεξη όταν παίζεται το στάτους αυτού του κόμματος, έτσι, το στάτους του σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο που μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, αλλά κυρίως το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν έχει καμία απόλυτη όρεξη να διακυβεύσει το παραμικρό. Το πρόβλημα είναι ότι τα εξυγχρονιστικά τμήματα του κινήματος αλλαγής, τα οποία είναι τα μικρότερα κομμάτια, είναι το Κηδισό, είναι ο Καμίνης, είναι ο Θεοδωράκης κλπ. Έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα παντρέψει. Και αν μπορεί. Έτσι, γιατί νομίζω ότι οι απόψεις των μικρών εταίρων είναι μάλλον αρκετά πιο ξεκάθαρες από αυτό που θα ήθελε η Φόφη γεννήματα για να μπορεί να επιτύχει συμβιβασμό. Άρα η σαλάτα και εκεί είναι δεδομένη. Με όλα αυτά όμως, Σταύρο, μου επιτρέπεις, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί το ποντίκι αναδεικνύει ως κρίσιμο θέμα την πρόσκληση ή μη πρόσκληση από το ΝΑΤΟ, διότι εδώ κινδυνεύουμε, εντός εισαγωγικών η λέξη κινδυνεύουμε, και εκτός, να συμβεί το εξής. Δηλαδή και πρόσκληση να πάρουν τα Σκόπια από το ΝΑΤΟ στο τέλος, και η συμφωνία με βάση αυτά που μου λες δεν θα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, δεν θα υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός. Άρα. Αυτός είναι ο κίνδυνος που είναι ο μεγαλύτερος από όλους, έτσι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άρα συμφωνία μπορεί να έχουμε. Αυτό από την αρχή, ναι, και ναι, το λέμε εδώ και μήνες, ότι το κλειδί είναι το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πιέζουν, γιατί ξέρεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ως προς το στάτους των Σκοπίων σε επίπεδο συμμαχίας. Έτσι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Είτε μείνουν εκτός ΝΑΤΟ, είτε μπουν στο ΝΑΤΟ. Επίσης για τους Αμερικανούς δεν υπάρχει κανένας σοβαρός κίνδυνος να χάσουν κάποια στιγμή τα Σκόπια. Δεν υφίσταται. Ήδη έχουν στα Βαλκάνια και ακουμπάνε πάνω στη Φύρομ τη μεγαλύτερη τους στρατιωτική βάση. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα στρατηγικό για τις ΗΠΑ. Όμως πρέπει να κλείσει η εκκρεμότητα. Πρέπει αυτή η τρυπούλα στο χάρτη να κλείσει. Αυτό το ζητάνε με την, πώς να το πω, με την αλαζονία του πανίσχυρου. Το θέλω και θα γίνει. Το ίδιο λένε και οι Γερμανοί, έτσι. Το ίδιο λένε και οι Γερμανοί, οι οποίοι φιλοδοξούν, επήγονται τέλος πάντων, με την έξοδο της Βρετανίας να μπορούν να εμφανιστούν ως διευρυνόμενη ένωση και όχι ως συρρυκνούμενη ένωση. Θέλουν να. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί που διαμέλυσαν κατά βάση τα Βαλκάνια ήταν οι Γερμανοί, έτσι. Ναι, σωστά. Είναι από αυτούς ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί μπήκαν στο κόλπο αργότερα. Είναι αυτοί που θέλουν πάση θυσία να επισημοποιήσουν και τον έλεγχό τους στην περιοχή. Αυτό προφανώς βάζει σε εμάς προβλήματα. Διότι εμείς μια χαρά το κουκουλώναμε κάτι δεκαετίες. Τώρα πρέπει να ζοριστούμε και να πάρουμε απόφαση για το τι, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε. Δεν μου λες με όλα αυτά. Ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση, είμαστε όπως είμαστε οικονομικά, απόλυτη χάση στο εσωτερικό μας ως κοινωνία, τον λαμβάνουν υπόψη οι πολιτικές δυνάμεις? Δεν νομίζω ότι λαμβάνουν τέτοια πράγματα υπόψη οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, γενικώς και παραδοσιακά. Πόσο μάλλον σήμερα. Καταρχάς να δούμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία κινδυνεύει να μην την παίρνει κανείς σοβαρά. Για μένα το σοβαρότερο τραύμα είναι αυτό. Και ένας λόγος που αναδεικνύουμε τον καυγά είναι κυρίως αυτός. Στο εσωτερικό της χώρας το πολύ πολύ να πας σε μια, πώς να το πω, ευρεία πολιτική ανασύνθεση, η οποία πάντα προκύπτει ύστερα από τέτοιες χαοτικές καταστάσεις. Έτσι μπορεί να δούμε, πώς να το πω, να κάθεται το πολιτικό εκρεμέ σε ένα διαφορετικό σημείο από εκεί που είναι σήμερα. Αυτό είναι το λιγότερο. Και εν πάση περιπτώσει λίγο μας απασχολεί, ίσα ίσα που φάχνουμε και δουλειά το επόμενο διάστημα.
θα έχουμε μαλλί να ξάνουμε, που λένε και στα χωριά. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν μας παίρνει κανείς σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, όλο αυτό το χάος σε ό,τι αφορά το ζήτημα των σκοπίων είναι ενδεικτικό του ότι οι ξένοι παράγοντες αναρωτιούνται με ποιον συζητάω σήμερα, τι λέω μαζί του και τι θα λέω με τον επόμενο. Το ίδιο πράγμα ισχύει στην οικονομία. Εάν θυμάσαι, για πόσα έχει, πόσα πράγματα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει εξουσία. Έτσι, πόσες φορές έχει κατηγορηθεί ως εχθρός των επενδύσεων, ότι δεν θέλει καμία επένδυση, ότι τους έχει όλους στισμένους, ότι γίνει σε σπίτια σας, δεν σας γουστάρουμε, εμείς δεν θέλουμε ιδιώτες εδώ πέρα, θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Έχει τώρα Μητσοτάκης και τι κάνει. Λέει κάτι ανάλογο. Λέει τι, μα εμείς θα βγούμε ποτέ στις αγορές. Εμείς είμαστε ανίκανοι. Έχουμε διαβεί το κατόφλι. Δεν μπορούμε πια να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Διαχρονικό. Είναι διαχρονικό. Είναι ασθένεια. Το ζήτημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μας λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη. Όλο αυτό το πράγμα, και ας το καταλάβουμε κάποτε, μπορεί να εξασφαλίζει πολιτικά ωφέλη ή να νομίζουμε ότι εξασφαλίζει. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να αποδυναμώνει τη θέση της χώρας. Ναι. Πριονίζουν όλοι μαζί. Για κανέναν. Πριονίζουν όλοι μαζί το κλαδί στο οποίο πάνω δεν κάθονται. Δεν συνομιλητή η Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το χάος, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα δεν καθιστά τη χώρα συνομιλητή. Και μάλιστα αξιόπιστο.